πρόλησή μου έγινε ξαφνικά, τη Δευτέρα το απόγευμα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η εργοδοσία εδώ επικαλέστηκε περικοπές προσωπικού την ίδια ώρα που προσλαμβάνει στα καταστήματά της άτομα. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι η απόλυση είναι εκδικητικού χαρακτήρα και έχει να κάνει με τη συμμετοχή μου σε απεργιακές κινητοποιήσεις και με τη συνδικαλιστική μου ιδιότητα. Είναι ένα ξεκάθαρο χτύπημα της εργοδοσίας στη συνδικαλιστική δράση στους χώρους εργασίας. Και αυτό είμαστε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε να συμβεί. Εδώ, μαζί και με τα άλλα σωματεία τα οποία είναι αλληλέγγυα σε εμάς, θα προσπαθήσουμε για να μην περάσει, να μην δεχτεί ο συνδικαλισμός άλλο ένα τέτοιο χτύπημα. Ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές κλινικές? Για την τυποποίηση της εργασίας είναι δεδομένη, και ειδικότερα το διάστημα μετά την πανδημία, όπου με διάφορα τεχνάσματα η εργοδοσία βάζει τους εργαζομένους να δουλεύουν πιο πολλές ώρες, με απλήρωτες υπερορίες, κακές συνθήκες εργασίας και το κυριότερο, η τρομοκρατία που ασκεί η εργοδοσία στους εργαζομένους, με απειλές, απολύσεων και άλλου είδους τέτοια πράγματα. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα για αυτή την απαράδεκτη, που όχι βέβαια για πρώτη φορά πράξη, που ουσιαστικά οι εργαζόμενοι με όλα αυτά τα νομοσχέδια που έχουν ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πετάνε απ' έξω εργαζόμενους, πρωτοπόρους, οι οποίοι τολμάνε να σηκώσουν το κεφάλι, οι οποίοι βέβαια είναι σε ομίλους της ιδιωτικής υγείας που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν πάρει ένα σκασμό λεφτά, και από την άλλη βρίσκουν τάχα τρόπους να πούνε ότι λόγω οικονομικής κατάστασης θα πρέπει να γίνουν απολύσεις. Για τη συγκεκριμένη απόλυση να πούμε ότι είναι συνδικαλιστική δίωξη, γιατί ο συνάδελφος είναι ο πρόεδρος του κλαδικού των ιδιωτικών κλινικών, και βέβαια αυτό που τους πείραξε ήταν όχι ότι δεν υπάρχει το χρήμα να πληρώσουν, αφού έτσι κι αλλιώς κακοπληρώνουν όλους τους συναδέλφους στον συγκεκριμένο όμιλο, αλλά τους πείραξε η πρωτοφόρα δράση του και η δράση που έκανε μπρος στην απεργία στο δυστύχημα των Τεμπών. Λοιπόν, θα πρέπει να το πούμε ακόμη μια φορά, νέοι εργαζόμενοι κυρίως σε όλα αυτά τα διαγνωστικά κέντρα, οι οποίοι αυτοί θα είναι το μέλλον τους, με μισθούς που είναι πάντα κομμένοι, χωρίς υπερορίες, δουλεύουν κάτω από συνθήκες απαράδεκτες, κάτω από τρομοκρατία, το μη τυχόν και σηκώσουν το κεφάλι και μη τυχόν και πούνε κάτι το οποίο δεν θα συμφέρει την εργοδοσία. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε με τη στάση μας, δεν θα το επιτρέψουμε όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά γιατί δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλλον των νέων εργαζομένων, είναι το μέλλον που τους ετοίμασαν όλοι μαζί, και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί και αυτοί που θα έρθουν. Ήρθαμε εδώ με απόφαση του Σωματείου να συμπαρισταθούμε στην άδικη αυτή απόλυση του Προέδρου του Σωματείου των Ιδιωτικών Κλινικών. Μια απόλυση τρομοκρατική καθαρά για έναν πρόεδρο ο οποίος όλο το προηγούμενο διάστημα πρωτοστάτησε στην αγωνιστική διαδικασία των εργαζόμενων των Ιδιωτικών Κλινικών και των εργαστηρίων μπροστά στο έγκλημα που συνέβη στα ΤΕΒΗ. Θεωρούμε ότι απαράδεκτη αυτή την απόφαση, τη στιγμή μάλιστα που βάζει ως πρόφαση η διοίκηση ότι για λόγους οικονομίας ή για λόγους που θα πρέπει να προσαρμόσει το πρόγραμμά του, που μπορεί να προβεί σε απολύσεις. Τη στιγμή αυτή λοιπόν που επί τρία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας και ιδιαίτερα τα διαγνωστικά κέντρα χρηματοδοτήθηκαν από ζεστό κρατικό χρήμα πάνω από 200 εκατομμύρια, έρχονται αυτή τη στιγμή στον ανταγωνισμό τους και τα λοιπά να μειώσουν το κόστος. Και αυτό το κόστος βέβαια είναι το κόστος της εργασίας. Επιδιώκοντας μεγαλύτερη κερδοφορία μπαίνουν και τρομοκρατούν τον κόσμο, απολύοντας έτσι όπως πρώτο τον πρόεδρο του Σωματείου. Θα βρεθούμε μπροστά τους σε όποια διαδικασία και σε όποια κίνηση κάνουν, και καλούμε τους εργαζόμενους όλων των φορέων, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, να συμπαρασταθεί σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα που άνοιξαν, και γενικότερα να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες για παροχές υγείας στη βάση των πραγματικών αναγκών του.